Η έκθεση Ολυμπιακής Λαμπαδιδρομίας, η φλόγα του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού στην Πάτρα, του Κωστή Παλαμά και της Κούλας Πράτσικα, φιλοξενείται στο ισόγειο της στέγης γραμμάτων Κωστής Παλαμάς και παραμένει ανοιχτή μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου με ελεύθερη είσοδο για πατρινούς και επισκέπτες. Βασικός σκοπός των διοργανωτών είναι η μόνιμη εγκατάσταση του Ολυμπιακού Ιδεώδου στην Πάτρα. Μάλιστα, οι υπεύθυνοι τονίζουν τη σημασία που έχει για την πόλη της Πάτρας το γεγονός πως η Ολυμπιακή φλόγα ήρθε μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Αλλά γιατί είναι μία από τις ελάχιστες πόλεις στον κόσμο, μία από τις τρεις, οι άλλες δύο είναι η Ολυμπία και η Αθήνα, που πάντοτε η δάδα σταματούσε ή διανυκτερεύε. Δυστυχώς αυτή η πορεία σταμάτησε άκομψα το 2017, όταν ο Δήμαρχός μας, μιλώντας απαξιωτικά για τον Ολυμπισμό και τον Ολυμπιακό Ιδεώδες, έδωσε την ευκαιρία στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή να μην ξαναπεράσει για 7 χρόνια η δάδα από την Πάτρα. Φέτος μοχθήσαμε. Κάποιοι θεσμοί, κάποιοι φορείς, κάποια φυσικά πρόσωπα και το Σπιράλ επίσης, ώστε να επανέλθει αυτό το κεκτημένο στην Πάτρα. Φυσικά, όταν ο τίτλος αναφέρεται στη φλόγα, γίνεται αντιληπτό πως στην έκθεση στεγάζονται και όλες οι δάδες των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και ορισμένες των χειμερινών και των παραολυμπιακών αγώνων. Είναι μια έκθεση στην οποία μπορούμε να βρούμε για πρώτη φορά μοναδικά αντικείμενα. Υπάρχουν αντικείμενα που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ στο ευρύ κοινό. Είναι μια πλήρη συλλογή των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, Παραολυμπιακών Αγώνων, Ολυμπιακά Κοιμήλια και κάποια από αυτά τα αντικείμενα πραγματικά αξίζουν να τα δουν οι άνθρωποι, γιατί είναι πρώτη φορά που εκτίθενται σε μια έκθεση για το κοινό. Μπαίνοντας κάποιος στην έκθεση της Λαμπαδιδρομίας, θα συναντήσει ολόκληρη την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων από την απαρχή τους έως σήμερα. Από την πρώτη Λαμπαδιδρομία το 1936 μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021. Ποτέ ξανά δεν θα σταματήσει να περνάει η δάδα και να διανυκτερεύει από την πόλη μας. Αυτό θέλουμε να σηματοδοτήσουμε και με αυτό, σαν πολιτική αφετηρία, διοργανώνουμε μια έκθεση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεισέφεραν σπάνιο, ακριβό, συναισθηματικά, μεγάλης αξίας υλικό, από δάδες και άλλα αντικείμενα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους στενούς συνεργάτες και κυρίως τον Στέφανο τον Δημητρόπουλο. Μια έκθεση που δεν θα το πω εγώ, το λένε όσοι επισκέπτες έρχονται, έχει μια πολύ ωραία αύρα, περνάει το μήνυμα του Ολυμπισμού, ειδικά στις νέες γενιές, και έχουμε και το προνόμιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα να εκτίθενται ταυτόχρονα δάδες χειμερινών, θερινών και παραολυμπιακών αγώνων.